Καλησπέρα από μια πολύ βροχερή Νέα Φιλαδέλφια, μα πάρα πολύ, και έπετε συνέχεια, επιδείνωση δηλαδή, ραγδαία του καιρού. Σήμερα, αν και είναι μέρα αφιερώσεων, δυστυχώς το χαρτάκι το ξέχασα στο γραφείο μου και θα πορευτούμε χωρίς αφιερώσεις. Ο φακός κοιτάει και βλέπει. Θα το κάνουμε και λίγο πιο ζουμερό. Φτιάχνω χαλάω, χαλάω φτιάχνω, καταλαβαίνετε τώρα, είναι και τα χέρια βρεγμένα. Το stabilizer έχει χαλάσει, μου δείχνει συνέχεια το κόκκινο τετραγωνάκι στην οθόνη. Αυτός που δείχνει με το χέρι είναι ο Θοδωρής, ο επιστάτης, εργάτης και ό,τι άλλο θέλετε. 2,5 χρόνια εδώ πέρα είναι το παλικάρι αυτό. Βλέπουμε την γούβα, λακκούβα ας πούμε, που έχει ανοίξει η χούφτα. Βλέπετε υπάρχει όχι μόνο χώμα, αλλά αυτό που βλέπετε είναι μπετόν. Είναι το μπετόν που κράταγε τη σκευαστή. Άγνωστη λέξη. Γεια σου φίλε, είσαι καλά. Άγνωστη λέξη για τα παιδιά, τα νεαρά. Το βλέπουν μόνο από διάφορα βίντεο στο διαδίκτυο, αλλά πολύ γνώριμη σε εμάς της ηλικίας μου. Δεν ξέρω αν περιμένουμε τώρα κάποιο φορτηγό να μαζέψει χώμα. Ας το εστιάσω πάλι πιο κοντά. Όλο σηκώνω τα γυαλιά προς τα πάνω, τα βρέχει ο καιρός. Ας αναφοράω, είναι πολύ βρεγμένα, γίνεται χαμός. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα πω ένα θέμα, όχι ότι με πείραξε, απλώς πιάστηκα, ξαναπίνησε, δεν ξέρω. Ένα παλικαράκι μου στείλε μήνυμα εχθές. Μου είπε ο προϊστάμενος των έργων εδώ πέρα ότι φεύγει το γεωτρύπανο με όλα τα παραλυκόμενα και πηγαίνουν στην αποθήκη της Ιντρακάτ που είναι στα Καλύτια, προς τα κάτω, στα νότια. Το είπε προϊστάμενος αυτό. Και πήγε το παλικαράκι και λέει: τι βλακίες λέω, ότι οι αποθήκες της Ιντρακάτ είναι στα Καλύτια. Τι να του πεις τώρα, τι να το απαντήσει αυτού του ανθρώπου. Όταν γράφει ο άλλος χωρίς λογική και με μπάθεια, τι να του απαντήσεις. Τι. Ρε παιδιά, με φαίνεται σε δύσκολη θέση. Όπως σας έχω ξανατονίσει και για τους νέους συνδρομητές, το βίντεο βγαίνει μόνο και μόνο για να ευχαριστήσω τις 13.019 δωρεάν συνδρομητές που είστε στο κανάλι. Ευχαριστώ από βάθος καρδίας που με στηρίζετε όλο αυτόν τον καιρό. Στόμα με στόμα, κοινοποίηση την κοινοποίηση, ιστορία την ιστορία. Έχετε φτάσει. Καθώς και το Θεόδωρας, σταματάω για λίγο και μιλάμε σε λίγο. Λοιπόν, είπαμε τα δικά μας με τον Θόδωρα. Είναι ο επιστάτης, ο γενικός σεμέναγας. Λοιπόν, τώρα τι έλεγα.
Ωραία, μου το ξέχασα. Να το είπα αυτό με το βίντεο, το σχολιασμό, λογικά το είπα. Ας δείξουμε λίγο εδώ πέρα, παιδιά, τα αντιστηρίγματα. 18 οι τρύπες, όπως σας είχα πει από την περασμένη εβδομάδα, γιατί μου τους είχε πει ο προϊστάμενος ότι είναι 18. Να ξέρετε, παιδιά, ότι δεν είμαι ο παντογνώστης, είμαι άσχετος με τα οικοδομικά. Αλλά έχω ένα καλό και μου το καταλογίζω. Ότι ρωτάω. Αν ρωτήσεις με ευγενικό τρόπο, φέρνεις και τον άλλον να, έτσι, σε μια θέση, αφού ξέρει ότι με βλέπουν τόσες χιλιάδες αεξίδες και μη, να πει δύο πράγματα, όχι τα κρατικά μυστικά ή πώς θα βρούμε το φάρμακο του κορονοϊού, κάτι απλό. Ξέρεις κάτι, Γιώργο, θα σκαφτεί σε βάθος 10 μέτρων. Ξέρεις κάτι, Γιώργο, θα χωράει το γήπεδο 30.000. Αυτό δεν επηρεάζει τίποτα την κατασκευή του γηπέδου. Καθώς ήρθε τώρα ένας μουσάτος κυνηγιοφόρος εδώ πέρα, μου χάιδεψε την πλάτη, φοβήθηκα να πούμε. Κριτικό είσαι, ρε. Από πού? Ρέθυμνο. Ρεθυμιώτης, να ξέρετε εκεί είναι πιο όμορφες γυναίκες, το Ρέθυμνο και πιο χωριό, ρε. Το χωριό σου πες. Αμαρές. Αμάρι. Από το Αμάρι. Από το Αμάρι του Ρεθύμνου. Είναι ο φίλος μου ο Θοδωρής. Δεν με επιθετώ. Να αναχάθεις. Αεξής. Και ούτε πρόσωπο δείχνουμε, λέει. Ρε, τι τους έχω κάνει, να πούμε. Ρε, μάγκες, δεν είμαστε εγκληματίες για να μην δείχνουμε τα πρόσωπά μας, έτσι. Ούτε υπόδικοι, ούτε φυγόδικοι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, βάζω στον γιατρό, έτσι, τον κολλητό μου, τον Βασίλη τον Παράσκου. Είδατε όλοι στο βίντεο, ξέρω εγώ, το περασμένο Σάββατο, πριν τρεις μέρες. Σήμερα έχουμε, παιδιά, Τρίτη. Θα το πούμε και αυτό, 11 Μαρτίου 2020. Είδατε το βιντεάκι που ανέβασα τα 10 δευτερόλεπτα και να σας ευχαριστήσω. Όσοι δεν το είδατε το βιντεάκι στο Facebook, Τετάρτη σήμερα, να είναι καλά εδώ πέρα ο φίλος, Τετάρτη σήμερα, παιδιά, έχω και υπηρεσία το βράδυ, μακάρι αύριο να γίνουν έργα, πρωί δεν θα δουλεύω, ρεπουδάκι, να έρθω με το παλικάρι μου, το γιο μου, το Μανώλη, ίσως πάρω και την Αθανασία μου και έρθουμε μια βόλτα από την Αγία Σοφιά, να σας δείξω όλο γύρω το γήπεδο, γύρω γύρω, μακάρι να γίνει αυτό, ξανατονίζω, ξαναλέω, υπογειοποίηση πρώτα ο Θεός, ξεκινάει την Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη, σήμερα Τετάρτη, 11, έλα ρε, είναι ωραίος, μια φωτογραφία έτσι ένα μυστική, κυρίως, εδώ με το φίλο το Κρητικό, παιδιά, σαν το Κρητικό εδώ πέρα το παλικάρι, είστε κατά χιλιάδες. Μην τρέπεστε όπου με βλέπετε, που μου στέλνετε μηνύματα, σε είδαμε στο γήπεδο, δεν σου μιλήσαμε. Παιδιά, δεν είμαι καμιά φίρμα, δεν είμαι κανένας απρόσιτος, είμαι ένας από εσάς. Είμαι ο φίλος σας, ο Γιώργος ο Κίκας, που έχετε αγκαλιάσει το κανάλι μου και το έχουμε φτάσει εκεί που το έχουμε φτάσει. Έτσι, το κανάλι είναι δικό μας. Το κανάλι δεν βγάζει μία, δεν δίνει μία. Όπου μπορεί, βοηθάει όμως. Είτε σε αίμα, όπως θυμάστε πάρα πολύ καλά, με τις 10 φιάλες αίμα που δώσαμε. Είτε δώσαμε τα διαρκείας, θυμάστε 6 διαρκείας, να τα λέμε αυτά, παιδιά. Υπήρχε το ρητής, ο κύριος Γρηγόρης, έδωσε 5.500 γιούργιο μου έδωσε και μου λέει, Γιώργο, εξηγήσου όπως ξέρεις εσύ, ούτε με ήξερε ο άνθρωπος. Και εγώ πήγα στην ΠΑΕ και πήρα διαρκείας. Και οι 5 που τα πήρανε, να βγουν να το ομολογήσουν. Δεν ήταν φίλοι μου, άγνωστοι τους έδωσα. Εδώ ήταν πίσω από την 21, που τους έβλεπα καθημερινά να έρχονται να βλέπουν το γήπεδο και τους τα δώσα. Ας βγουν να το πούνε. Έτσι είδατε κανένα βαβά. Και το διαρκείας που έδωσε ο Μινάς, ο φίλος από την Αμερική. Φυσικά μου έκανε και δωρεά το φακό, τον μεγάλο. Έτσι να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε αυτά. Είδατε και στο Facebook τη φωτογραφία που ανέρτησα. 20.000 θεάσεις. Εκτιμόμενα έσοδα YouTube. 1,078 δολάρια. Άρα ούτε ευρώ. Ούτε ευρώ. Και εγώ, να ξέρετε, φίλοι μου και φίλες μου, εδώ δεν μένω στη Νέα Φιλαδέλφια. Είμαι σε ένα δήμο κοντινό και έρχομαι πάντα με το αυτοκίνητο. Ούτε τη βενζίνη μου. Αυτό ξέρω ότι το ξέρετε. Αλλά υπάρχουν και 5-10 παιδιά ή μεγαλύτερης ηλικίας που λένε ότι μπήκα εγώ στο κανάλι για να οικονομήσω από την ΑΕΚ. Όχι ρε παιδιά, δεν δέχομαι αυτό, πώς να σας το πω, αυτή τη μαρτυρία, γιατί είναι άδικη για μένα. Είναι άδικη για την προσπάθειά μου, έτσι.
Δεν μπορώ να σας κουμαντάρω στα μυαλά σας. Δεν μπορώ να πω στον ψυχισμό σας. Μπορεί να είστε άτομα εισαγωγικά, αλλά προσπαθήστε να το μετριάσετε αυτή την κακία, αυτή την μνησικακία, αυτή την εμπάθεια. Παιδιά, ο εχθρός μας δεν είναι ο ΑΕΚΤΖΙΣ. Ο εχθρός μας είναι από τα ανατολικά. Θα το λέω μέχρι να μαλλιάσει η γλώσσα μου. Εδώ, κριτικέ, ήρθε κι άλλος ένας. Φίλος σου. Έλα εδώ, δήλωσε το όνομα για να γίνεις φίρμα. Είσαι όχι και λέγεσαι. Λέγε ρε, ποιος είσαι. Κασκοφόρε. Με το γυαλί λέγε, ποιος είσαι. Πες όνομα. Κώστας. Ο Κώστας από πού? Περισσό. Τι ομάδα είσαι, ρε? Τι να είμαι, τι πιστεύεις ότι είναι? Δεν ξέρω που δεν λέω το κεφάλι σου. Μια γκάσκα βλέπω. Λοιπόν, ο Κώστας από το Περισσό, ΑΕΚΤΖΙΣ. Κοσάρης. Κοσάρης, πώς χρόνο είσαι, ρε? 30. Πού να σε δω να πούμε. Έχει πάλι μια κασκέτα πάνω στο κεφάλι του. Ναι. Λοιπόν, τι έλεγα. Επαναλαμβάνω ότι ο εχθρός, παιδιά, εκτός τον κορονοϊό, είδατε, αν ξεχάστηκε λίγο τώρα το θέμα του Εύρου. Για εμάς τους Αθηναίους και τους Νότιους, παιδιά, αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα οι συμπατριώτες μας πάνω στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στον Εύρο μας. Αυτά πρέπει να τα καταμολογήσουμε και στο κανάλι, έτσι ώστε να δείξουμε ότι μόνο με την Ομόνοια μπορεί ο Έλληνας να μεγαντολογήσει. Μαλώνουμε για τις ομάδες. Απαράδεκτον. Λατρεύουμε τις ομάδες μας, αλλά μέχρι εκεί. Απαράδεκτον να μαλαίνουμε στην Έλληνα για το τι ομάδα είμαι. Να κάνουμε το χαβαλέ μας, να κάνουμε το καλαμπούρι μας, να το πειραζόμαστε στο πολύ ευγενικό, στο πολύ όμορφο. Αν δεν τα λέω καλά, γράφτε μου ένα ευγενικό μήνυμα χωρίς βρυσίδια. Έτσι. Γιατί, παιδιά, σας μιλάει ένας 49χρονος. Δεν σας μιλάει ένας 9χρονος. Το λέω και σε αυτούς που με αγαπάτε, αλλά και σε αυτούς που μου μισείτε. Γιατί από ό,τι βλέπω τα μηνύματα σας τα εμπαθή, είναι λες και να σας έχω πειράξει τη μητέρα. Πράγμα που εγώ ουδέποτε έχω κάνει και θα κάνω στη ζωή μου. Λοιπόν, άλλοι που λέτε για το Μελισανίδη, ότι εγκομιάζω συνέχεια το Μελισανίδη, λες και θα με πάρει στη δουλειά, στην ΑΕΚ, την ΠΑΕ, είτε ότι τον γλύφω συνέχεια να μετακτοποιήσει ξέρω εγώ τι. Παιδιά, ο άνθρωπος ένα γεια μου λέει. Έτσι. Ούτε περιμένω αντίδωρο από αυτόν ή αντίτιμο. Το λέει η καρδιά μου. Γουστάρω Μελισανίδη επειδή ήμουν ανυπόληπτος. Ήρθε με ανέβασε στα ύψη. Ελάτε εδώ, μάγκες. Ελάτε εδώ. Κοίτα θέλω. Όχι, ρε, άλλο μάγκες. Κάλετες. Μας φτιάχνει και η πεθάρα. Μας πήρε πρωτάθλημα. Μας πήρε κύπελο. Μας πήρε, έχει πάει σε ρήτρια κύπελα. Και πάμε για το τέταρτο συνεχόμενο τελικό κυπέλου. Παιδιά, αυτά κάποιος πρέπει να τα καλογίσει. Τα άλλα κανάλια δυστυχώς δεν το λένε. Ένα κανάλι να μην το πει και το Μελισανίδη, ρε γαμώτο. Το λοιπόν, είστε ή και λέγεστε. Από το Τσιριρά, λέγε. Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Δημήτρης. Ετών. 19. Ομάδα. Αεκάρα. Περιοχή. Πεντέλη. Πεντέλη, είσαι ωραίος. Ο άλλος ο φίλος. Θανάσης. Δυνατά, ρε. Θανάσης. Θανάσης, πες το δυνατά. Θανάσης, 20. Περιοχή. Θαλάνδρη. Θαλάνδρη. Δηλαδή να πάτε για κόμενες, είσαι εδώ πέρα στη μεγάλη κόμενα, Είστε μάγκες. Καφεδάκι πιατέ. Καφεδάκι πιατέ. Είστε ωραίοι. Λοιπόν, παιδιά, πιστεύω να περνάτε καλά με το βίντεό μου σε όλη τη διάρκεια. Λέμε και τους αστερισμούς μας, γιατί διαφορετικά δεν βγαίνει η ζωή. Το χειρότερο είναι να είμαστε σοβαροφανείς. Δηλαδή, αλλιώς από ό,τι είναι η ζωή μας. Ρε φίλε, μου πιάσε τα γυαλιά που πέσανε κάτω. Είστε ωραίος. Ευχαριστώ, ρε κριτικέ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, κλείνει αυτό το βίντεο, παιδιά. Το δεκάλεπτο βιντεάκι πιστεύω, άντε να είναι το δεκάλεπτο. Σας δείχνω σε ένα... Όχι zoom, τώρα ξανοίγω την κάμερα. Αύριο θα έχουμε πολλά φορτηγά από ό,τι μου είπε ο Θόδωρας, ο επιστάτης, να βγάλουν το χώμα που έχει πάει παραπλεύρος και να συνεκριστούν οι εργασίες καψίματος. Λοιπόν, να είστε καλά, μάγκες μου, να είστε καλά. Κλείνω, ζήτω για εκάρα, φιλιά πολλά. Εγγραφέστε κουδουνάκι στο μπλακ της ΑΕΚ. Έτσι, μπράβο! Στο μπλακ της ΑΕΚ!